Σήμερα, στην πρεμιέρα των εξετάσεων, δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα στα 13 εξεταστικά κέντρα. Οι μαθητές ήταν συνεπέστατοι στο ραντεβού τους, έφτασαν από νωρίς στα σχολεία και έκαναν πηγαδάκια για να απαλλαγούν από το άγχος. Από τους 994 μαθητές που δήλωσαν συμμετοχή, υπήρξαν 32 απόντες με την αποχή να διαμορφώνεται στο 3,22%. Κουράγιο και δύναμη έδιναν στα παιδιά τους και οι γονείς που καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στήριξαν τις προσπάθειες των παιδιών τους. Το σημερινό θέμα ήταν αποδεικτικό δοκίμιο, ήταν του συγγραφέα κυρίου Παναγιωτόπουλου. Έχει σχέση με τον ανθρωπισμό γενικά και την έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας, ανθρωπισμού γενικότερα σήμερα. Το κείμενο ήταν σχετικά κατανοητό, κάνει μια μικρή αναφορά στα γενικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τον ανθρωπιστή. Γενικά το αίσθημα του αλτρουισμού και της αλληλεγγύης είναι αίτημα της εποχής μεν, αλλά δυστυχώς έχει υποστεί κάποιες αλλοιώσεις φορές. Οπότε σε γενικές γραμμές οι μαθητές στο κομμάτι της έκθεσης καλούνται να υποδείξουν μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα φαινόμενα καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στη συνέχεια έπρεπε να τονίσουν κάποιους τρόπους γενικά αντιμετώπισης ή προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Και εκεί έπρεπε να αναφερθούν στο άτομο, στους φορείς αγωγής γενικά κοινωνικοποίησης, σε διεθνείς οργανισμούς, στο ρόλο του ΟΗΕ και γενικά της πολιτείας. Από εκεί και έπειτα ήταν ένα θέμα το οποίο έτσι λεπτό και ευαίσθητο, δείχνει μια μορφή ευαισθησίας και ενέχει μια μορφή προβληματισμού για τους νέους, λόγω έτσι λανθασμένης ιεράρχησης των αναγκών σήμερα.